πάμε να δούμε καρκίνους. Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να ευνοεί, ας πούμε, ο Ερμής Ποσειδώνας, που είναι στους ιχθείς, για εσάς τους καρκίνους, έχει να κάνει με αυτό που λέμε φαντασία, δημιουργικότητα, να έχω έμπνευση. Αν τώρα κάνετε ένα επάγγελμα που χρειάζεται, είναι βασικά συστατικά του επαγγέλματός σας, νομίζω ότι μια χαρά μπορεί να είναι, ας πούμε, αυτή η όψη. Αν όμως κάνετε ένα επάγγελμα που είναι λίγο πιο τεχνοκρατικό, έχει να κάνει με πιο τετράγωνα πράγματα, χρειάζεται δηλαδή να έχετε περισσότερη λογική και λιγότερη φαντασία, τότε ναι, μπορεί να δυσκολευτείτε πολύ περισσότερο στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Σαφώς, για το κομμάτι που έχει να κάνει με τα επαγγελματικά, σημαντικό ρόλο θα παίξει η νέα σελήνη που έχουμε την Παρασκευή. Προσπαθώ τόση ώρα να καταλάβω ποια μέρα είναι η Πέμπτη του μηνός. Ναι, είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή, είναι λοιπόν, Πέμπτη. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτή η νέα σελήνη θα δώσει νέα πνοή στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα θέματα της καριέρας. Μπορεί και εκεί να ξεκαθαρίσει κάτι, μπορεί να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας καινούργιας δουλειάς ή μπορεί να είναι κάποιος άλλος στόχος που μπορεί να έχετε, μπορεί να αφορά αυτό ακόμα και το σπίτι, την οικογένεια. Έχουμε ξαναπεί ότι όλα λειτουργούν σε άξονες, άρα το κομμάτι που αφορά την καριέρα, ο απέναντι πόλος είναι το σπίτι και η οικογένεια, άρα εσείς οι καρκίνοι μπορεί να έχετε ένα νέο ξεκίνημα είτε σε κάτι που αφορά την οικογένεια και το σπίτι, είτε σε κάτι που μπορεί να αφορά τη δουλειά.